screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα πλέξουμε μαζί μια ανοιξιάτικη ζακέτα. Είναι μια φράτη, τρυπητή ζακέτα, λόγω όχι της πλέξης, αλλά το μεγάλο βελονάκι που χρησιμοποίησα. Χρησιμοποίησα βαμβακερό νήμα. Άφησα στη μέση αρκετά πλεκτά, τα οποία όμως είναι όλα pullover ζακέτες χοντρές και επειδή άνοιξε λίγο ο καιρός, δεν με εμπνέει να τα τελειώσω, οπότε σκέφτηκα ότι είναι καιρός να αρχίσουμε τις ανοιξιάτικες δημιουργίες. Από εδώ και πέρα ελπίζω τέτοια πλεκτά να κάνουμε, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, δροσερά, να ανέβει η διάθεσή μας με τα χρώματα, με τα υπέροχα νήματα. Είχα πάρει λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το βαμβακερό νήμα. Δεν ξέρω με τι βελονάκι πλέκεται, εγώ όμως θα χρησιμοποιήσω μεγάλο νούμερο βελονάκι, γιατί θέλω να κάνουμε πολύ αφράτο το ζακετάκι μας. Δεν έχει πλέξει και θα γίνει τρυπητό, όπως σας είπα, λόγω του νούμερου το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχω λοιπόν αυτές τις 5 κούκλες από αυτό το χρώμα και 3 κούκλες που είναι λίγο πιο μπέζ, ενώ το ένα είναι λίγο πιο καφέ, μπέζ γκρι, μπέζ καφέ. Τα είχα πάρει μαζί με άλλο ένα χρώμα, το οποίο τώρα δεν ξέρω που είναι, γιατί ήθελα να τα μπλέξω όλα μαζί. Δεν το βρίσκω, δεν πειράζει, όμως θα κάνουμε τη ζακέτα μας με αυτά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτά, είτε κάνοντας ρίγα τη ζακέτα μας, είτε τα μανίκια άλλο χρώμα, είτε τα μπροστινά. Κανείς δεν θα ξέρει λοιπόν ότι εμείς έχουμε μαζέψει υπολείμματα από νήματα, αλλά θα λέμε ότι το έχουμε κάνει από άποψη. Λοιπόν, η ζακέτα μας σήμερα θα είναι μια πολύ γρήγορη και εύκολη ζακέτα. Θα πλεκτεί σε 5 κομμάτια. Το ένα κομμάτι θα είναι η πλάτη μας, 2 που είναι τα μπροστινά μας και τα μανίκια μας. Η πλάτη μας θα είναι ένα σκέτο παραλληλόγραμμο κομμάτι που θα πλέξουμε για 50 με 60 εκατοστά φάρδος και όσο ύψος θέλει κάθε μία από εμάς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνω ένα δειγματάκι πρώτα και συστήνω και σε εσάς, όταν δεν ξέρετε με τι βελονάκι πλέκετε το νήμα ή δεν γράφει, γιατί όντως κάποια νήματα δεν γράφουν, να κάνετε μία δοκιμή. Εγώ λοιπόν πήρα το βελονάκι νούμερο 5,5, γιατί θέλω να δω αν θα μου βγάλει αυτό το τρυπητό και αφράτο αποτέλεσμα που χρειάζομαι. Θα κάνω λοιπόν 3-4 σειρούλες με ποδαράκια, που θα είναι και η πλέξη της ζακέτας μας, για να δω τι συμπεριφορά έχει. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλω, είναι αρκετά τρυπητό, δεν χρειάζεται να βάλω μεγαλύτερο βελονάκι. Με 5,5 θα συνεχίσω λοιπόν. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι ο εξής. Το νήμα που έχω εγώ, εσείς δεν το έχετε αυτή τη στιγμή. Οποιοδήποτε νήμα λοιπόν επιλέξετε για να πλέξετε τη ζακέτα σας, εάν γράφει επάνω θα διαλέξετε τουλάχιστον ένα νούμερο μεγαλύτερο, ώστε να έχετε τέτοιο αποτέλεσμα, τρυπητό και μαλακό και αφράτο. Εάν πάλι δεν γράφει όπως εμένα, ένα δείγμα είναι ό,τι μας χρειάζεται. Για να φέρω ένα παράδειγμα, το Alize Cotton Gold, που όλες πλέκουμε με αυτό σαν καλοκαιρινό νήμα, το Cotton Gold, γράφει πάνω βελονάκι νούμερο 4. Εάν λοιπόν πλέξετε τον ανοιξιάτικο ζακετάκι με ένα τέτοιο νήμα, θα χρησιμοποιήσετε πάλι 5-5,5 βελονάκι. Είδα λοιπόν αυτό που ήθελα, πάμε. Θα κάνουμε την αρχική μας αλυσίδα. Χωρίς να μετράω, δεν με ενδιαφέρει πόσες αλυσίδες θα κάνω. Απλά θα φτάσω την αρχική μου αλυσίδα στα εκατοστά που χρειάζομαι. Αφού λοιπόν έφτασα τα εκατοστά που ήθελα, γυρίζω κάνοντας στην πρώτη μου θηλιά ένα ποδαράκι και συνεχίζω κάνοντας ποδαράκια στην πίσω θηλιά της αρχικής μου αλυσίδας.
Πάντα πλέκω στην πίσω θηλιά για να μου βγαίνει η αρχική μου αλυσίδα κάτω-κάτω, το ξεκίνημα του πλεκτού μου με αυτή την κοτσίδα. Και θα συνεχίσω πλέκοντας όλο το παραλληλόγραμμο κομμάτι που είπαμε, έτσι απλά με τα ποδαράκια. Δεν θα κάνω τίποτα, δεν κάνω αυξήσεις, δεν κάνω μειώσεις, ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι. Που είναι περίπου 60 εκατοστά το φάρδος. Τυχαία, εγώ χρειάστηκα και 60 ποδαράκια για να φτάσω αυτό το φάρδος. Πλέκοντας με μεγάλο βελονάκι, χρειάστηκαν λίγα ποδαράκια για τα 60 εκατοστά. Έπλεξα λοιπόν απλά ποδαράκια και να σας πω τι έχω κάνει με τα νήματα που έχω. Είπαμε λοιπόν ότι ήταν δύο διαφορετικές αποχρώσεις. Ήθελα λοιπόν με κάποιο τρόπο να τα μπερδέψω. Μα έπρεπε να κάνω ρίγα, μα τα δύο μανίκια διαφορετικό χρώμα. Σκέφτηκα λοιπόν το εξής. Στο σημείο που θα ξεκινήσει το μανίκι, η μασχάλη μου δηλαδή, γνωρίζοντας ότι για το δικό μου μέγεθος χρειάζομαι 20 πόντους, 20 εκατοστά στην πλάτη μου να αφήσω άνοιγμα για το μανίκι, όταν λοιπόν έφτασα στο επιθυμητό ύψος μέχρι τη μασχάλη, από τους μυρούς μου μέχρι τη μασχάλη, από εκεί και πάνω τους 20 πόντους αυτούς, άλλαξα χρώμα και έβαλα το άλλο, τη δεύτερη απόχρωση που είχα. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στα δύο μπροστινά και όταν θα κάνω τα μανίκια μου, το πάνω μέρος του μανικιού θα είναι πάλι αυτό το χρώμα. Οπότε θα είναι σαν να είναι από εδώ και πάνω όλη η ζακέτα και η πλάτη και τα μανίκια, το ξεκίνημα με αυτό το χρώμα, σαν να έχω κάνει σχέδιο. Αυτό λοιπόν το κολπάκι σκέφτηκα για να χρησιμοποιήσω όλα μου τα νήματα. Θα το κάνω όμως να φανεί σαν σχέδιο. Μην ξεχάσω να σας πω ότι το ύψος που έδωσα εγώ στη δική μου ζακέτα για να μου καλύπτει και τους μυρούς στο μέγεθος medium large είναι 70 εκατοστά. Μην ξεχνάμε ότι πλέκοντας τόσο αφράτα μια ζακέτα, τα 70 εκατοστά θα τραβήξει λίγο το πλεκτό, θα μακρύνουνε. Το ύψος αυτό λοιπόν είναι συνήθως κοινό για τα περισσότερα μεγέθη. Γύρω στα 70 εκατοστά είναι και το medium και το large και το extra large. Για το φάρδος όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για το δικό μου που είναι medium large είναι 60 εκατοστά. Για το extra large θα χρειαστούν τουλάχιστον 70 εκατοστά, άρα άλλοι 10 πόντοι. Και για το small μείον 10 πόντους, δηλαδή τουλάχιστον 50 εκατοστά η πλάτη. Πάμε τώρα, έχουμε να δημιουργήσουμε τα δύο μπροστινά μας κομμάτια. Θα χωρίσουμε ακριβώς λοιπόν την πλάτη μας στα δύο. Ένα κομμάτι και ένα που κλείνοντάς τα είναι ακριβώς τα ίδια. Εμένα είπαμε ότι είναι 60 ποδαράκια η πλάτη μου, άρα θα χρειαστώ 30 ποδαράκια για το ένα πλαϊνό και 30 ποδαράκια για το άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολη τώρα η δουλειά μας, γιατί δεν θα χρειαστεί να μετράω με τη μεζούρα μου εκατοστά. Μετράω τις σειρές μου, εμένα είναι 30 σειρές με αυτό το χρώμα και άλλες 13 σειρές που είναι το άλλο χρώμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ένα χρώμα, συνολικά πόσες σειρές έχετε κάνει την πλάτη σας, τόσες θα κάνετε και τα πλαϊνά σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν και γρήγορο να τα τελειώσουμε, γιατί δεν χρειάζονται μετρήσεις που μας καθυστερούν. Ξεκίνησα λοιπόν, έριξα 30 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα, ένα ποδαράκι και γυρίζω μία αλυσίδα και γυρίζω τη δουλειά μου, κάνοντας στην πίσω θηλιά, όπως κάνω πάντα, ποδαράκι. Συνεχίζω λοιπόν, πλέκοντας ποδαράκια, στην πίσω θηλιά, 30 ποδαράκια, για τις σειρές που χρειάζεται.
Είπαμε ότι έχω βάλει 30 ποδαράκια γιατί η πλάτη μου ήταν 60. Χωρίζοντας τη λοιπόν στη μέση, 30 χρειάζεται για το κάθε πλαϊνό μου. Έφτασα λοιπόν στο τέλος της σειράς, μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. Ποδαράκι στον πρώτο πόντο απευθείας και συνεχίζω με ποδαράκια. Screaming into the canyon at the moment of my death. Έτσι θα συνεχίσω πάλι για όλες τις σειρές που χρειάζομαι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Λοιπόν, κάνοντας και τα δύο κομμάτια θα χρειαστεί να ενώσουμε τους ώμους και να μιλήσουμε λίγο για τα μανίκια. Θα τα κάνω με τον ίδιο εύκολο τρόπο που σας έχω δείξει και άλλες φορές, ξεκινώντας από το κάτω μέρος και πλέκοντας προς τα πάνω με τις αυξήσεις μου. Όποια κυρία με έχει παρακολουθήσει ξέρει ότι τις αυξήσεις που κάνω στα μανίκια είναι υπερβολικά εύκολες για να μην αγχωνόμαστε κάνοντας μανίκια. Συνήθως είναι αγχωτικό γιατί λέμε ότι χρειάζονται μετρήσεις, πρέπει να γίνουν ίδια. Ας εξηγήσω για άλλη μια φορά το δικό μου εύκολο τρόπο. Πρώτα απ' όλα, στη συγκεκριμένη ζακέτα δεν θα κάνω λάστιχο, θα την κάνω σκέτη κάτω, όπως θα είναι και το μανίκι μου σκέτο. Όταν είναι μία τόσο τρυπητή και αφράτη ζακέτα, εγώ προτιμώ το μανίκι μου να είναι λίγο μακρύ, να πέφτει χαμηλά. Ακόμα και να μην το έχω κάτω, θέλω να είναι μακρύ. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Θα πάρω την ήδη πλεγμένη ζακέτα, θα τη βάλω γύρω από το χέρι μου και θα μετρήσω περίπου πόσα ποδαράκια χρειάζομαι για να είναι το μανίκι εφαρμοστό εκεί στο χέρι μου. Μετράω λοιπόν περίπου τα ποδαράκια μου. Και βλέπω ότι με 25 ποδαράκια θα τυλίξω το χέρι μου. Ξεκινάω λοιπόν με 25 ποδαράκια. Θα πλέξω για 9 σειρές, ένα κομμάτι δηλαδή, αυτά τα 25 ποδαράκια, χωρίς αυξήσεις. Η επόμενη μέτρηση είναι το ύψος του μανικιού. Πώς θα το βρω? Όταν ενώσουμε στους ώμους και τους δύο ώμους τη ζακέτα, θα τη βάλουμε πάνω μας. Εκεί που πέφτει η ένωση του ώμου, να κάνω ένα πρόχειρο σχέδιο, για να σας το δώσω να το καταλάβετε καλύτερα. Τη βάζω λοιπόν επάνω μου. Εκεί που θα πέσει, σε οποιοδήποτε σημείο και αν πέφτει στην κάθε μία από μας, από εκεί θα μετρήσω με τη μεζούρα μέχρι το σημείο που θέλω το μανίκι μου πόσα εκατοστά είναι. Αυτό είναι το ύψος που πρέπει να κάνω το μανίκι μου. Αφού λοιπόν κάνουμε το πρώτο κομμάτι χωρίς αυξήσεις με τα 25 ποδαράκια, κάθε δεύτερη σειρά ξεκινάω μία αύξηση δεξιά, μία αριστερά. Αυξήσεις κάνουμε μέχρι να φτάσει το πάνω μέρος του μανικιού, τα 40 εκατοστά, που θα έχω αφήσει το άνοιγμα για τη ζακέτα μου. Αν κάνοντας μία παρά μία σειρά αυξήσεις, φτάσουμε πιο γρήγορα στο επιθυμητό φάρδος των 40 εκατοστών, συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε και το ύψος που χρειαζόμαστε,
χωρίς αυξήσεις, με τα ποδαράκια αυτό που έχουμε. Εμένα συνήθως μου βγαίνει όταν κάνω κανονικά το μανίκι μου στο ύψος που θέλω να φτάνω και το φάρδος αυτό. Άτε να μην χρειάζεται στις μία-δύο τελευταίες σειρές αύξηση. Τώρα που θα το κάνω λίγο μακρύτερο, πιστεύω ότι θα φτάσω αυτό το φάρδος των 40 εκατοστών πιο γρήγορα. Όμως απλά θα συνεχίσω να πλέκω με τα ποδαράκια αυτά που θα έχω. Απλά ίσια μέχρι επάνω. Μέχρι να φτάσω το ύψος που χρειάζομαι. Τόσο εύκολα θα κάνουμε το μανίκι μας. Θα σημειώσουμε απλά σε ένα χαρτί για πόσες σειρές κάναμε τα αρχικά μας ποδαράκια. Εγώ έκανα 9 σειρές και στη 10η ξεκίνησα τις αυξήσεις και πόσες σειρές χρειάστηκαν για όλο το μανίκι για να κάνουμε και το δεύτερο ίδιο. Για να κάνω λοιπόν τις σωστές μετρήσεις στο μανίκι μου, θα ενώσω τους ώμους αφού έκανα τα μπροστινά μου. Ενώνουμε ένα κομμάτι και το υπόλοιπο το αφήνουμε ανοιχτό. Το νήμα το αφήνω επάνω γιατί θα μου χρειαστεί για την ένωση. Αφού ενώσουμε λοιπόν και τα δύο μπροστινά, θα δοκιμάσω τη ζακέτα επάνω μου για να δω που πέφτει αυτό το σημείο. Για να μετρήσω τι μου μένει για να κάνω το μανίκι μου. Θα βάλω λοιπόν τώρα το πλεκτό μου καλή με καλή. Καλή με καλή και το άλλο μπροστινό με την πλάτη. Και θα ενώσω με βούβο. Πάμε. Μία φύλλα από το μπροστινό κομμάτι, μία φύλλα από την πλάτη. Βούβο. Μία φυλιά πιάνω από το μπροστινό κομμάτι, μία από την πλάτη. Βούβο. Φυλιά με φυλιά λοιπόν, για να είμαι σίγουρη ότι θα ενωθεί ίσια η πλάτη με το πλαϊνό μου. Ενώνω και το δεύτερο. Με τον ίδιο τρόπο βέβαια, βουβό, παίρνοντας ένα πόντο, μία φυλιά από την πλάτη, μία από τον μπροστινό μου. Έχω αφήσει 20 εκατοστά άνοιγμα, όσο χρειάζονται συνήθως. Στερεώνω το νήμα μου. Δεν είχα στερεώσει από τη μία πλευρά για να σιγουρευτώ ότι θα γίνει ίδιο και από τις δύο και θα αφήσω ακριβώς τους ίδιους πόντους. Να πως φαίνεται από την καλή πλευρά η ένωση με το βουβό. Και
σε αυτό το σημείο θα δοκιμάσω τι ζακέται πάνω μου για να δω πού πέφτει αυτό το σημείο και από εκεί και κάτω να μετρήσω με τη μεζούρα μέχρι το σημείο που θέλω για να βρω το μήκος του μανικιού μου. Ξεκινάω λοιπόν με τους 25 πόντους που χρειάζομαι για 25 ποδαράκια στην αρχική μου. Και γυρίζω ξεκινώντας την πρώτη μου σειρά, πλέκοντας ποδαράκια στην πίσω θηλιά. Έφτασα στο τέλος της σειράς. 25 ποδαράκια χρειάστηκα εγώ, μία λυσίδα, γυρίζω και κάνω πάλι την επόμενη σειρά μου 25 ποδαράκια. Χωρίς αυξήσεις οι πρώτες σειρές. Να σιγουρευτώ ότι είναι τα ποδαράκια που χρειάζομαι. Να τα. Τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο, για άλλες 9 σειρές, θα συνεχίσω με 25 ποδαράκια. Και από την 10η σειρά και πάνω θα ξεκινήσω μία αύξηση δεξιά, μία αριστερά. Σειρά παρά σειρά. Μία αύξηση από εδώ, μία από εδώ, μία σειρά χωρίς αυξήσεις. Έτσι θα συνεχίσω από τη 10η σειρά και πάνω. Ολοκλήρωσα το μανίκι μου. Έχω κάνει ένα πολύ ωραίο και εύκολο μανίκι. Με τις μετρήσεις που σας είπα, το μανίκι σας θα γίνει κάτι πολύ εύκολο πια να πλέξετε, όπως έχει γίνει και για μένα. Όπως σας είπα, ξεκίνησα με το φάρτος που χρειαζόμουν για να τυλίγει το χέρι μου. Συνέχισα. Στη 10η σειρά άρχισα τις αυξήσεις. Στην 11η όχι. Στη 12η μία αύξηση δεξιά, μία αριστερά. Στη 13η όχι. Και συνέχισα έτσι. Μία παρά μία. Μέχρι αυτό το σημείο εγώ έφτασα. Μετρώντας το, είδα ότι έφτασα τα 40 εκατοστά, αυτά που ήθελα για να ενώσω πάνω στην μπλούζα μου. Σταμάτησα λοιπόν τις αυξήσεις σε αυτό το σημείο και συνέχισα να πλέκω με τους πόντους που είχα, ίσια. Το πάνω-πάνω κομμάτι το τελείωσα με το ίδιο νήμα που σας είπα για να δέσει όμορφα. Και το επόμενο που θα κάνουμε είναι να βρούμε ακριβώς το κέντρο του μανικιού μας, μετράμε τους πόντους, τους χωρίζουμε στη μέση και στη μέση ακριβώς βάζουμε τον ποντοδείκτη μας και ενώνουμε με τη ραφή της ζακέτας μας. Τώρα θα ράψω το μανίκι μου από την ανάποδη πλευρά, θα ράψω και το άλλο μανίκι και προχωράμε. Με βελόνο και με το νήμα μου ενώνω το μανίκι με τη ζακέτα. Και συνεχίζω ενώνοντας την πλαϊνή πλευρά της ζακέτας μου, το πλαϊνό με την πλάτη. Με το νήμα που έχω, συνεχίζω μέχρι κάτω.
Επίσης, πρέπει να ενώσουμε και το μανίκι μας από την κάτω πλευρά. Έχω κάνει όλες μου τις ενώσεις και στα μανίκια και στα πλαϊνά. Ήρθε η ώρα για την κουκούλα μας. Λοιπόν, παίρνω το βελονάκι μου και γύρω 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 στο λαιμό θα κάνω απλά ποδαράκια για κάποιο συγκεκριμένο ύψος που χρειαζόμαστε. Ένωσα λοιπόν καινούριο νήμα και ξεκινάω γύρω γύρω να κάνω ποδαράκια. Έφτασα στην άλλη πλευρά. Να το. Απλά σηκώνω πόντους από την ήδη υπάρχουσα ζακέτα. Γυρίζω τη δουλειά μου αφού κάνω λυσιδάκι και συνεχίζω να κάνω σειρές με ποδαράκια. Να το κομμάτι που δημιούργησα. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει. Αυτό το κομμάτι είναι 40 πόντους φάρδους. Είναι λίγο στενό, αλλά μην αγχώνεστε γιατί θα προσθεθεί με την μπορντούρα που θα κάνουμε. 30 εκατοστά το ύψος της και πριν την ολοκληρώσω, άνοιξα το βίντεο για να σας δείξω ένα κόλπο που κάνω. Έχω βάλει ακριβώς στο μεσαίο πόντο ένα σημάδι, ένα ποντοδείκτη. Όταν ενώνουμε την κουκούλα μας για να τη ράψουμε, ράβουμε σε αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν πάντα κάνει μία μύτη. Που εμένα δεν μου αρέσει την κουκούλα, δεν μου στρώνει καλά, πετάει. Εγώ λοιπόν κάνω το εξής, το οποίο βέβαια είναι προαιρετικό, αλλά είπα να σας το δείξω γιατί μπορεί να αρέσει και σε εσάς να την κάνετε έτσι την κουκούλα. Θα πλέξω λοιπόν άλλες δύο σειρές με τον εξής τρόπο. Θα κάνω τα ποδαράκια μου μέχρι να φτάσω ένα πόντο πριν το ποντοδείκτη. Ο μεσαίος πόντος είναι αυτός. Ο πόντος πριν, αυτός ο μεσαίος και ο επόμενος θα πλεκτούν μαζί. Τρεις πόντοι θα γίνουν ένας. Δεν ολοκληρώνω τα ποδαράκια μου και τα κλείνω και τα τρία μαζί. Συνεχίζω κανονικά με ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς. Τι έκανα με αυτό, ενώνοντας την κουκούλα, εδώ βλέπετε, κάνει μία στρογγυλάδα. Οπότε, όταν θα ενωθεί, δεν θα πετάει μία μύτη, δεν θα είναι υπερβολική η μύτη. Αφού ολοκλήρωσα λοιπόν την κουκούλα, έκανα και τη δεύτερη σειρά με τις μειώσεις, αυτό που έχω να κάνω είναι από την ανάποδη πλευρά να διπλώσω την κουκούλα και να ενώσω αυτό το κομμάτι. Δείτε πόσο στενή δείχνει. Δεν πειράζει, μην αγχώνεστε. Θα φαρδίνει μπροστά με την μπορντούρα. Ο πόντος που είναι η μείωση είναι ο μεσαίος και πιάνω τον επόμενο, τον προηγούμενο και τον επόμενο και ξεκινάω να ενώνω την κουκούλα μου. Με βούβα όπως ένωσα και τους ώμους μου. Οι δύο επόμενοι πόντοι.
Συνεχίζω λοιπόν με βούβα. Πόντο με πόντο να ενώσω την κουκούλα μου. Αυτή η ραφή που κάνουμε τώρα είναι αυτό που σχηματίζει την κουκούλα. Έτσι δημιουργείται. Να τι από την καλή πως είναι. Ο λόγος που έκανα τις μειώσεις είναι αυτός. Αυτή η στρογγυλάδα. Αν δεν είχα κάνει τη μείωση, εδώ θα ήταν μια μεγάλη μύτη. Που ειδικά όταν κρεμάει, όταν πέφτει πίσω η κουκούλα, εμένα δεν μ' αρέσει. Πάμε λοιπόν, έχοντας την καλή πλευρά του πλεκτού μπροστά μας. Θα ενώσουμε νήμα. Και θα κάνω περιμετρικά, στα πλαϊνά, στην κουκούλα, στο επόμενο πλαϊνό, μία σειρά με άριχτα. Η ζακέτα μας είναι πλεγμένη με ποδαράκια, άρα σε κάθε σειρά χρειάζομαι 2 άριχτα για να στρώσει. Το ποδαράκι της επόμενης σειράς κάνω 1 άριχτο. Και άλλο ένα, δίπλα. Δείτε πόσο όμορφα στρώνει. Συνεχίστε μου γύρω γύρω μέχρι το κάτω μέρος, την άλλη πλευρά της ζακέτας. Φτάνοντας λοιπόν στην άλλη μύτη, είμαι στην τελευταία σειρά, κάνω άριχτο. Δείτε τι έχει γίνει, πόσο ίσιο και όμορφο είναι. Έχω δει πάρα πολλές φορές πολύ όμορφα πλεκτά, υπέροχες δημιουργίες, έξυπνες και πρωτότυπες και όταν κάνουμε την πλαϊνή σειρά, την περιμετρική, είτε για να γίνει λάστιχο είτε οτιδήποτε άλλο, δεν τηρούν τους κανόνες για το πόσα ποδαράκια πάει ανάλογα το πόσο έχουμε πλέξει τη ζακέτα μας ή την μπλούζα μας, ανάλογα λοιπόν με την πλέξη και χαλάει όλο το αποτέλεσμα. Εδώ έπρεπε να βάλω 2 στην κάθε σειρά για να γίνει λίγο και ούτε να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω πόντους. Έτοιμη λοιπόν η περιμετρική σειρά. Έχω στρώσει τη δουλειά μου και στην κουκούλα και παντού. Μέχρι τώρα δεν έχετε παράπονο. Ήτανε ό,τι πιο εύκολο έχουμε πλέξει μέχρι τώρα. Ένα κομμάτι η πλάτη, 2 τα πλαϊνά, 3, 2 τα μανίκια, 5 και η κουκούλα το 6ο κομμάτι. Απλά ποδαράκια, δεν μετρήσαμε, δεν κάναμε μειώσεις, δεν κάναμε αυξήσεις. Πλεκτό δικό μου όμως χωρίς μια τσακπινιά δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ωραίο τελείωμα μόνο στο περιμετρικό κομμάτι. Γύρω γύρω όλο και με την κουκούλα μαζί. Μέχρι να κατέβουμε στην άλλη πλευρά. Πάμε. Διάλεξα αυτό το νήμα, είναι ακριβώς ίδια ποιότητα, ίδια μάρκα, σε ροζ χρώμα. Ξεκινάω λοιπόν, ενώνω το νήμα μου. Και θα κάνω μία σειρά με ποδαράκια γύρω γύρω. Έχω ήδη στρωμένη από κάτω τη σειρά μου με τα άριχτα. Οπότε, εύκολα και ακούραστα, ποδαράκια περιμετρικά. Έτσι θα μου συνεχίσετε κι εσείς.
και τα λέμε για την επόμενη σειρά. Και αφού έφτασα στο τέλος, στον τελευταίο πόντο, θα ενώσω πάλι το άλλο νήμα. Παίρνω πάλι το ανοιχτό χρώμα. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου. Και στον πρώτο πόντο μου πιάνω τις ουρές μου μέσα για να τις σταθεροποιήσω. Θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία λυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα πόντο κενό και στον επόμενο κάνω ποδαράκι. Μία λυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα πόντο και στον επόμενο ποδαράκι. Για όλη τη σειρά θα συνεχίσουμε ποδαράκι, αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα πόντο γιατί κάναμε αλυσίδα στον αέρα, ποδαράκι στον επόμενο. Έφτασα στο τέλος. Ο τελευταίος μου πόντος. Δεν αλλάζω νήμα αυτή τη φορά. Κάνω μια λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Άριχτα ποδαράκια σε κάθε πόντο. Άριχτο πάνω στο ποδαράκι μας, άριχτο στο κενό, στην αλυσίδα που έχει δημιουργήσει το κενό. Άριχτο στο ποδαράκι, άριχτο στο κενό. Άριχτα ποδαράκια λοιπόν μέχρι την άλλη πλευρά. Έφτασα πάλι στο τέλος, κάνω το τελευταίο μου άριχτο. Στο τελευταίο μου άριχτο όμως ένωσα το νήμα μου. Ξαναέβαλα λοιπόν το ροζ νήμα και γυρίζω. Ένα ποδαράκι, παίρνω νήμα, αφήνω ένα, στο επόμενο κάνω ένα ποδαράκι, μια λυσίδα, ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Βεστίτς λοιπόν, παίρνω νήμα, αφήνω ένα πόντο και στον επόμενο κάνω ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα πόντο, μπαίνω στον επόμενο. Μπαίνω λοιπόν στον επόμενο, ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Αυτό είναι το V-stitch. Και έτσι συνέχισα μέχρι το τέλος της σειράς. Το τελευταίο V θα πρέπει να έχουμε 2 πόντους για να είναι σωστό. Στον τελευταίο πόντο κάνω ένα ποδαράκι. Δεν αλλάζω νήμα, αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω.
άριχτα σε όλη τη σειρά. Ένα άριχτο ανάμεσα στα δύο V, ένα άριχτο ανάμεσα στο κενό που κάνει το V. Άριχτο ανάμεσα στα δύο V, άριχτο στο κενό που δημιουργεί το V. Μέχρι το τέλος της σειράς. Είμαστε από την ανάποδη πλευρά. Βάζω λοιπόν πάλι το ανοιχτό χρωμό νήμα. Μισά ποδαράκια. Θα κάνω περιμετρικά τις ζακέτες μου, μισά ποδαράκια αυτή τη φορά. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι, γύρω γύρω όπως έκανα μέχρι τώρα. Αυτή τη φορά, όταν φτάσω εδώ στο τέλος, δεν θα σταματήσω, θα συνεχίσω και θα κάνω μισά ποδαράκια και από την κάτω πλευρά της ζακέτας μου, για να δέσω και το τελείωμά μου. Άρα αυτή η σειρά θα γίνει γύρω γύρω σε όλη τη ζακέτα. Η τελευταία μας σειρά, μισά ποδαράκια, γύρω γύρω. Έχω φτάσει στο τέλος της άλλης πλευράς, το τελευταίο μισό ποδαράκι και για να γίνει η γωνία στον ίδιο πόντο, άλλα δύο μισά ποδαράκια. Ο γωνιακός και άλλος ένας που γυρίζω και πάω από κάτω. Συνεχίζω από την κάτω πλευρά, στο ποδαράκι δύο άριχτα, μισά ποδαράκια, παράλληλα με το πλεκτό μου, με την κάτω πλευρά. Ανάμεσα στα ποδαράκια της αρχικής μου σειράς, ανάμεσα σε αυτούς τους πόντους λοιπόν, μπλέκω μισά ποδαράκια. Είμαι στην κάτω πλευρά του πλεκτού μου πάντα και το στρώνω κάνοντας μισά ποδαράκια. Δείτε, από την καλή πλευρά, δείτε τι βλέπω. Γι' αυτό έκανα τα μισά ποδαράκια από την ανάποδη, για να έχω μία διαφορετική σειρά κάτω κάτω. Θα βλέπουμε από την καλή πλευρά αυτή την κοτσίδα που δημιουργεί το μισό ποδαράκι. Ολοκλήρωσα, έκανα γύρω γύρω όλη τη ζακέτα. Λίγες ουρές που μου έχουν μείνει, γιατί συνήθως τις πλέκω μέσα, αυτές είναι οι τελευταίες που μου έμειναν, τις στερεώνω με τη βελόνα μου. Να τη ζακέτα μας. Αυτή τη ζακέτα λοιπόν δημιουργήσαμε σήμερα μαζί, μια ανοιξιάτικη και όμορφη ζακέτα, στο αγαπημένο μου χρώμα. Αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, πατήστε εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο, κάντε εγγραφή στην ομάδα μας στο Facebook και θα τα πούμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.